thank you Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού» όπου αυτή η εκπομπή ή μέσα από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να σχολιάζουμε τις ερωτήσεις σας, απορίες σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι τέλο πάντων μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφεται στις οθόνες σας και εμείς όπως είπαμε προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Μία φορά ακόμη θέλουμε να προσθέσουμε και να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνεία των γραφών σε καμία περίπτωση. Ακόμη θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε θεολόγοι, αλλά είμαστε απλοί μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί θέλουμε να μας μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα θέματα και τα ζητήματα που μας απασχολούν. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση που από πολλούς φίλου, φίλους, τηλεθεατές, ακροατές, έχει αποσταλεί και είναι τι είναι αίρεσης και ποιες είναι, μάλιστα ακριβώς, τι είναι απολίας και ποιες είναι οι αίρεσης απολίας. Γι' αυτό το θέμα αναφέρεται πρώτος, ε, μάλλον εμείς θα αναφερθούμε πρώτα, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου γράφει «Υπήρξαν νόμος και ψευδοπροφείτε μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ή την εστέλουσιν παρισάξει αιρέσεις απολίας. Αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς ταχύαν απώλεια. Με αυτό λοιπόν το εδάφιο φαίνεται ότι η αίρεση είναι διδασκαλίες αιρετικές που οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πάρα πολύ σύντομα όλα το, 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 τα θρησκευτικά δεδομένα που ισχύουν σε όλο τον κόσμο για να φτάσουμε στο τέλος και στις αιρές και στις πλάνες. Μέσα στον κόσμο όλο λοιπόν υπάρχουν βασικά δύο κατηγορίες. Οι άθεοι, τρεις κατηγορίες, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές, και Οι πιστεύοντε. Οι άθεοι είναι αυτοί για του οποίου ο λόγο του Θεού λέει, είπε ο άφρον, εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεό. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτού. Είναι οι άγνωστικιστέ, είναι αυτοί που λένε υπάρχει Θεό, αλλά δεν μπορώ εγώ να το γνωρίσω. Είναι τόσο μακρινό, είναι μια υπερτάτη δύναμη που εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω, αλλά ζω, άρα ζω σύμφωνα με του ηθικού νόμου και κανόνε και τη συνείδησή μου και περπατάω κάνοντας αυτό που εγώ θεωρώ καλό. Υπάρχουν όμως και οι πιστοί. Τώρα στους πιστούς υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, οι μονοθεϊστές και οι πολυθεϊστές. Οι μονοθεϊστές βασικά, με τους οποίους θα ασχοληθούμε, είναι, αν δεν κάνουμε λάθος, οι Ισραηλίτες, είναι οι Μουσουλμάνοι και είναι και οι Χριστιανοί. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στους Χριστιανούς στις χριστιανικές δασκαλίες. Κυρίαρχα στις χριστιανικές δασκαλίες υπάρχουν τρία δόγματα, τρεις απόψεις. Υπάρχει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει η Δυτική Ρωμιοκαθολική Εκκλησία που το, το χώρισμα που προέρχονται από την αρχή, από την Πρώτη Αποστολική Εκκλησία που όμως χωρίστηκαν κάποια στιγμή και έγινε το μεγάλο σχίσμα στις δύο αυτές εκκλησίες και προς το τέλος ε, προς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 1500-1600 μετά το Μεσαίωνα, 1700 εμφανίστηκε ο Λούθιερος και οι διαμαρτυρώμενοι. Άρα είναι τρία μεγάλα δόγματα μέσα στην χριστιανική ε, θρησκεία, στη χριστιανική εκκλησία θα λέγαμε. Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε ότι υπάρχουν ε, και οι μάρτυρες του Ιωχώβα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά έχουν το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα. Έχουν και άλλες δασκαλίες, δεν θα ασχοληθούμε με αυτές. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και μάλιστα είναι και αρκετά δυνατό το, το χώρισμά τους αυτό, η θρησκεία τους αυτή, η άποψή τους αυτή. Επίσης είναι οι Μορμόνοι. Οι Μορμόνοι έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι έχουν και άλλο Ευαγγέλιο. Λεπτομέρειε πολλέ, δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Δέχονται και αυτοί τον Χριστό, όπω και οι μάρτυρες του Ιεχοβά. Δέχονται τον Χριστό, αλλά δεν τον θεωρούν ότι είναι Θεό, θεωρούν ότι είναι κτίσμα. Τέλο υπάρχει και η Σαϊντολογία, ε, όπου ε, αυτοί έχουν συνδυάσει κάπω τον Χριστιανισμό με φιλοσοφία και με εξωγένειε παρεμβάσει. Και σε αυτά τα τρία πάλι δεν θα αναφερθούμε και δεν θα ασχοληθούμε. Θα πούμε κατευθείαν στις χριστιανικές αιρέσεις, στις χριστιανικές απόψεις, στις χριστιανικές πλάνες. Δεν θα ήθελα, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά δεν θα ήθελα να προσδιορίσω εγώ ποιε από αυτές τις δοξασίες είναι αιρέσεις απολίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκτός βέβαια από αυτές τις αναφέρει η Γραφή που συνδυάζεται με το μυστήριο της ευσεβίας, ότι είναι μέγα. Το μυστήριο της ευσεβία είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκί. Εάν αρνούμεθα λοιπόν το μυστήριο της ευσεβία ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, τότε θα έλεγα ότι με τα μπορούμε να πούμε ότι είναι αίρεσης απολίας. Η πρώτη λοιπόν αίρεσης και μάλιστα απολίας είναι αυτοί που αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αν δεν κάνω λάθος, ο Άριος έφερε πρώτα αυτή την αίρεση, και καταδικάστηκε από την Αρχαία Εκκλησία, όμως δεν θα μπούμε και πάλι στις διαδικασίες αυτές της Αρχαίας Εκκλησίας, θα μείνουμε μόνο στο Λόγο του Θεού και στην απλή περιγραφή, απλούστατη περιγραφή χωρίς θεολογικό υπόβαθρο και δια, διακρίσεις και ψαξίματα, αλλά απλώς θα τι αναφέρουμε για να καταλάβουμε ε, τι υπάρχει μέσα στην ανθρωπότητα, μέσα στον κόσμο και μέσα στην πατρίδα μας. <coughs> Αν υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν η αίρεση αυτή η οποία αρνείται ότι ο Θεός α, είναι, ο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αρνούνται δηλαδή τη θεότητα του Χριστού και όπως λέει και εδώ αρνούνται το μόνο τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη. Αλλά και στον επιστολή του Ιωάννου ε, αναφέρεται αυτή η αίρεση στο πρώτο κεφάλαιο αλλά και στο, στο στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου αλλά και στη δεύτερη επιστολή και, γρα, και διαβάζουν. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθαν εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκί είναι εκ του Θεού και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι το κόσμο. Κάθε ένα λοιπόν που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστό δεν είναι Θεό, ότι ο Θεό δεν είναι η Θερσαρκή, ότι ο Ιησούς ο Ναζωρέο δεν είναι η ενσάρκωση του λόγου του Θεού, αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρήστου και σαφώ είναι το πνεύμα ε, τη. Ε, πλάνη, είναι πνεύμα ε, και στη δεύτερη επιστολή πάλι αναφέρει ο λόγος του Θεού, διότι πολλοί πλάνοι εισήλθαν εις τον κόσμο, ήτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Μάλιστα το κείμενο λέγεται ερχόμενον εν σαρκί και εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση, κάποιοι ισχυρίζονται ότι γραμματικά το ερχόμενον σημαίνει έρχεται, μελλοντικό, ε, που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει εν σαρκή και πράγματι θα έρθει αλλά με το καινούριο σώμα που θα είναι σάρκα και οστά χωρίς αίμα όπως εμφανίστηκε στους μαθητάς και να το δούμε λίγο αυτό στο Ευαγγέλιο του Λουκά αναφέρεται μάλιστα. Διαβάζω από το ΚΔ κεφάλαιο και το 38 εδάφιο και είπε προς αυτούς γιατί είστε ταραγμένοι και τι, γιατί ανεβαίνουν στα σκαρδία σας διαλογισμοί «Ειδέτε τα σχήρα μου και τους πόδας μου ότι εγώ αυτό είμαι. Ψηλαφίσα με και ειδέτε διότι δεν είμαι πνεύμα γιατί έχω σάρκα και οστά. Καθώς πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ βλέπετε ότι έχω και τούτο ειδόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρα και τους πόδας». Ακόμη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο <κυκλή> όταν αποκαλύπτεται εις τον ε, ε, Θωμά ε, γράφει ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο Κ, 20 κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Και με τη μέρα 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και θωμάς με αυτον έρχεται ο Ιησούς ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένοι και εστάθη στο μέσον και είπε ειρήνη μην. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν φέρε τον δάκτυλό σου εδώ και δε τα σχήρας μου και φέρε τα, την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Άρα λοιπόν και έρχεται αυτή είναι η πρώτη λογική και ήλθε με σάρκα αλλά σάρκα ε, οστά και αίμα που δεν θα κληρονομήσουν αυτή τη βασιλεία των ουρανών αναστήθηκε όμως με ένα καινούριο σώμα, όχι πνεύμα, ένα καινούριο σώμα που έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, περνάει από τα από τους στίχους, βρίσκεται όπου θέλει. Ε, όλος, όμως ψηλαφείτε και όχι μόνο ψηλαφείτε, αλλά αναφέρεται στο Λουκά ότι έφαγε κιόλα. Ενώ δε αυτή η πίστη του Νέτη, διαβάζω από το 41 εδάφιο, και από τη χαρά σε θαύμαζον, είπε προ αυτού: Έχετε τι φαγόσιμο εντάφθα. Η δε αυτόν μέρο οπτού ηχθείω και από κηρύθρα μέλητο και λαβών ενώπιον αυτού έφαγε. Στην επιστολή λοιπόν τη Δευτέρα, το κείμενο λέγει ερχόμενον τον Ιησούν και θεωρείται ότι είναι το μέλλον, ότι θα έλθει, ότι έρχεται με σώμα, αλλά σώμα πνευματικό, όχι πνεύμα, με σώμα πνευματικό, σώμα που ψηλαθείτε, που τρώει εάν θέλει, αλλά που είναι αιώνιο, άφθαρτο, αθάνατο και είναι το σώμα το οποίο θα πάρουμε κι εμείς όταν θα αναστηθούμε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, πάλι φιλολόγων, οι οποίοι λένε το ερχόμενο α, σημαίνει, δεν είμαι φιλόλογος δεν μπορώ να το καταλάβω και καλά, το αναφέρω, ότι σημαίνει και πάλι ήλθεν εν σαρκή. Εν πάση περιπτώσει είτε το ένα είτε το άλλο, το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ή η διδασκαλία η οποία δεν δέχεται ότι ο λόγος έγινε σάρξ, ότι ο Θεός, ο λόγος, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε σάρξ στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζορέου είναι σαφώς αίρεσης απολίας. Αυτή η αίρεσης απολίας αργότερα μετεξελίχθη λίγο, γιατί έχει αυτή την, ε, το βλέπουμε σαν γεγονός να, με, να μεταλλάσσεται η αίρεση σε λίγο πιο ε, ε, λογική θα λέγαμε, γιατί μερικές φορές είναι απόλυτη όπως είναι αυτή, όπου αναφέρεται ότι ο άνορχος Θεός, ένας είναι, ο άναρχος Θεός, ο οποίος κάποια στιγμή γέννησε τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν και Λόγον Του και μετά παρήγαγε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Ε, που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι το έναρχη, δηλαδή δεν ήταν ολοκληρωμένος ο Θεός, αλλά εξελίχθηκε και ο Θεός. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι αίρεση απολίας. Υπάρχει όμως και μία άλλη πλάνη, η κένωση, όπως τη λένε, ότι ο Ιησούς Χριστός ε, δεν ήρθε ε, σαν Θεός κάτω, αλλά ε, πριν πάμε σε αυτό να πούμε την εξέλιξη της θεότητος, ε, υπάρχει επίσης μία άλλη μορφή ότι ο, ο Θεός ήλθε, ο, ο Λόγος ήλθε και ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά απορρόφησε την ανθρώπινη ιδιότητα και παρέμεινε μόνο ο Θεός και έχουν ένα παράδειγμα, αν ρίξεις λέει μία σταγόνα ξύδι στον ωκεανό, εξαφανίζεται, απορροφάται. Άρα ήταν μόνο πνεύμα, ήταν μόνο Θεός και εδώ μάλιστα είναι πάρα πολύ σοβαρό, σοβαρή αίρεση αυτή, η οποία αρνείται την διπλή υπόσταση του Ιησού Χριστού και Υιός Θεού και Θεός και άνθρωπος, <coughs> γιατί Πιθανόν και πολλές φορές λέγεται ότι εδώ προήλθε και η, η διδασκαλία της παρθενογένεσης, δηλαδή η παρθένος γέννησε αλλά και παρέμεινε παρθένος, γιατί εγενήθη πνεύμα και το πνεύμα δεν χαλάει την παρθενία της γυναίκας. Ε, δηλαδή είναι το, το, το αϊπάρθενο το οποίο λέγουν ότι παρέμεινε παρθένος πάντοτε. Ε, αυτό θεωρούμε ότι είναι πλάνη, ε, γιατί μας λέει η Γραφή ότι γέννησε η, Μα, η Μαρία τον Ιώα αυτή στο Πρωτότοκο, κανονικά άνθρωπο όπου μέσα του, όπου ήταν η ενσάρκωσις του Λόγου του Θεού και μέσα σε αυτόν κατοικούσε το πλήρωμα της Θεότητας όπως γράφει ο Λόγος του Θεού και βέβαιως αργότερα γέννησε και άλλα παιδιά, άλλα τέσσερα γόρια και τουλάχιστον δύο κορίτσια. Όμως αντίθεση και σε συνέχεια αυτής της αίρεσης, υπάρχει και η κένωση, όπως είπαμε, ότι ε, ε γεννήθη μόνο άνθρωπος. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού εγεννήθη, ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη μόνο ο άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Αλλά όχι Θεός. Ε, και σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, <coughs> σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, γιατί είπαμε ότι οτιδήποτε διαστρέφει την διπλή υπόσταση του Ιησού Χριστού, Θεού και ανθρώπου, κατά την άποψή μας, κατά το Λόγο του Θεού βεβαίως, είναι αίρεσης. Γιατί όταν τον είδε και ανιστημένο, ο Θωμάς φώναξε ο Κύριος μου και ο Θεός μου, αλλά και ο Ιησούς Χριστός ρώτησε τους μαθητές τι να με λέγουσε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου και ο Απόστολος Πέτρος είπε σε αντίθεση με όλους τους άλλους που έλεγαν ότι είναι ένας προφήτης, ο Ηλίας, ο Ιωάννης και άλλα και λέγανε και άλλα ότι είναι βελζεβούλ και ότι είναι και αμαρτωλός και πολλά λέγανε ο Απόστολος Πέτρος όμως, ο Πέτρος γιατί ακόμη δεν ήταν Απόστολος είπε «Σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος» ε, που σημαίνει ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός ο Αληθινός και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ε, γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων. Τι είχαν μέσα στην καρδιά τους, τι έλεγαν μέσα στην καρδιά τους. Και είναι γνωστό ότι μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης και μόνο ο Θεός γνωρίζει ε, τις ε, σκέψεις και τους διαλογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Αλλά και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, όμως η εκπομπή μας δεν είναι να αποδείξουμε κάτι ότι είναι αίρεσης, αλλά να περιγράψουμε ποιε κατά την άποψή μας, βεβαίως μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι έρεσις. Άρα λοιπόν και η κένωση του Ιησού Χριστού από τη θεϊκή υπόσταση, ε, όπως λέει η Γραφή ότι εκένωσε τον εαυτό του και εμείς λέμε εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, ε, όμως α, η αίρεση αυτή ή η πλάνη αυτή λέει εκένωσε τον εαυτό του από τη θεότητα. Τέλος υπήρχαν, ε, όπως, αυτοί λέγονται μονοφυσίτες εν πάση περιπτώσει, είναι οι μονοφυσίτες οι οποίοι λένε ότι είναι ή θεός ή άνθρωπος. Προχωρώντας στην α, ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη αίρεση η αίρεση της παγκόσμιας αιρεση η αιρεση της παγκοσμιας δηλαδή της παγκόσμιας σωτηρίας. Σε αυτή την αίρεση περιγράφεται λεπτομερός ε, και στηρίζεται βεβαίως και μέσα από εδάφια της Γραφής θεωρούμε λανθασμένα απολύτως <coughs> ότι ο Θεός είναι τόσο καλός, είναι αγάπη και όλοι στο τέλος θα σωθούν. Δηλαδή δεν δέχονται την αιώνια απώλεια, την αιώνια κόλαση που αναφέρεται πάρα πολύ συχνά μέσα στη γραφή, αλλά λένε ότι κάποια στιγμή αφού όλα τελειώσουν, τότε ο Θεός θα δώσει την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους απολυμμένους να μετανοήσουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς ισχυρίζονται ότι ο Θεός είναι τόσο καλός που θα σωθεί και ο διάβολος και η αγγέλη του. Παρόλο που γράφει ότι είναι ετοιμασμένο για, τους, για, τον διάβολο και τους αγγέλους. Άλλοι λένε ότι βέβαια ο διάβολος και οι άγγελοι θα πάνε στην αιώνια κόλαση, αλλά οι άνθρωποι όλοι θα σωθούν. Ε, εμείς διαφωνούμε με αυτό και πάλι με βάση το Λόγο του Θεού. Επίσης υπάρχει ε, ο βιβλικός μηδενισμό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν, απολύ, όταν χάνεται και πάει στην κόλαση ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, ε, δεν τιμωρείται αιωνίως, αλλά κάποια στιγμή διακόπτεται η ύπαρξη ε, του ανθρώπου του απολυμένου. Δηλαδή είναι τόσο καλό, καλός ο Θεός, ισχυρίζονται, που όσοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό, όσοι δεν σώθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, τότε ε, αυτοί οι απολυμένοι κάποια στιγμή θα πάψουν να υπάρχουν. Διακοπή της ύπαρξής τους μηδενίζονται και σε αυτό δεν συμφωνούμε με κανέναν τρόπο γιατί ε, ο, ο, ο Λόγος του Θεού μιλάει για αιώνια κόλαση, ατελεύτητη τιμωρία. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε τον ε, ανοιχτό θεϊσμό, ανοιχτός θεϊσμός. Είναι πάλι και αυτό μία διδασκαλία ότι ο Θεός δεν γνωρίζει το μέλλον του ανθρώπου, γι' αυτό αγωνίζεται για τη σωτηρία του και εκπλήσεται όταν ο ευνοημένος άνθρωπος του Θεού αποστατεί ή πλανάται, λυπάται και μεταμελείται. Αυτά φαίνονται στη γραφή. Η αλήθεια όμως είναι ότι στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν παρόν και μέλλον, γνωρίζει τα πάντα ο Θεός, απαρχής, Προκαταβολή κόσμου είναι ετοιμασμένα τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα, αλλά επειδή έχει φτιάξει τον άνθρωπο να είναι τελείω ελεύθερο να αποφασίζει, γι' αυτό και αγωνίζεται να, να φτάσει μέχρι το τέλο ε, η βοήθεια του Θεού στον άνθρωπο, μήπω και κρατηθεί, αν και ξέρει ότι δεν θα κρατηθεί. Η αιτία και το κίνητρο αυτού είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί η δικαιοσύνη του. Γιατί μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι κάποια στιγμή και ο Θεός θα κρυθεί. Και αυτό κάνει εντύπωση. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους που γράφει η γραφή. Επειδή την διαβάζω από το τρία εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Επειδή αν την δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, Μήπως η απιστή αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού. Μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να εν της λόγη σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Θα μου πεις θα κριθεί ο Θεός, ναι, και θα κριθεί στη δικαιοσύνη του, στο τέλος, στην τελική κρίση, όταν πια θα, ήλθει, θα έλθει σε λίγο φτάνει η αποκατάσταση των πάντων κάθε ένας θα πάει στη θέση του, εκεί δεν θα βρεθεί κανένας που να πει άδικο το Θεό. Θα είναι όλοι οι άνθρωποι αναπολόγητοι. Και θα είναι όλοι οι άνθρωποι αναπολόγητοι, κανένας δεν θα μπορέσει να το κρίνει ότι άδικα συμπεριφέρθηκε σε μένα έτσι, είτε στο, στα επίγεια, είτε στα υπουράνια, είτε στα καταχθόνια, γιατί ο Θεός πραγματικά αν και γνωρίζει τα πάντα συμπεριφέρεται με απόλυτη πλήρη και τέλεια δικαιοσύνη σε όλους ώστε να μην βρεθεί ποτέ ένα δικία. Άρα λοιπόν και αυτή η διδασκαλία, δηλαδή ο ανοιχτό θεϊσμός όπου περιγράφει ότι ο Θεός δεν γνωρίζει το μέλλον του ανθρώπου γι' αυτό και εκπλήσεται, δεν είναι έτσι. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αλλά μέσα στην απόλυτη και πλήρη δικαιοσύνη του που πρέπει να τη διατηρήσει μέχρι το τέλος, ε, για, να, για να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι και όλες οι υπάρξεις αναπολόγητες, ε, γι' αυτό και ο Θεός ενεργεί έντονα για τη σωτηρία των ανθρώπων, με κάθε τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε ελευθέρος, δηλαδή με ελευθέρα βούληση καθώς έχει πλαστεί ο άνθρωπος, να, να επιλέξει την αιώνια ζωή, και να απορρίψει ε, την ζωή μακριά από το Θεό. Επίσης υπάρχει μια άλλη διδασκαλία, ο απόλυτος προορισμός. Υπάρχει λοιπόν απόλυτος προορισμός, που ο Αυγουστίνος πρώτος περιέγραψε γύρω στα 300 μετά Χριστό τη θεωρία αυτή, ο Καλβίνος πολύ πολύ αργότερα, ε, όπου αυτήν και μάλιστα υπάρχουνε, <coughs> οι λεγόμενοι υπερκαλβινιστές, οι οποίοι έχουν μεγάλη απολυτότητα σε αυτό και σήμερα υπάρχουν, ότι ο Θεός προετοιμάζει τα πάντα. Δηλαδή δημιουργεί ανθρώπους για την απώλεια και δημιουργεί ανθρώπους για την αιώνια ζωή. Με απόλυτο τρόπο όμως. Δηλαδή δεν έχει δυνατότητα επιλογής ο άνθρωπος. Αυτό βέβαια είναι Μία πλάνη πολύ σοβαρή, ο υπερκαλβινισμός, ο λεγόμενος, πολύ λίγοι, αλλά υπάρχουν, ε, μία πολύ σοβαρή πλάνη που α, διδάσκει ε, και εξαφανίζει την α, δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό ως προς το ελεύθερον της εκλογής και της βούλησης. Όμως ο Θεός έφτιαξε ανθρώπους κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε να μπορούν να εκλέγουν και να απορρίπτουν. Και γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει όποιο θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Είναι πολύ σοβαρή κατά την άποψή μας πλάνη ε, η οποία θεωρούμε ότι είναι απολύτω αντιγραφική και όπως είπαμε η, η εκπομπή μας σήμερα δεν είναι να αποδείξουμε ε, αν κάποια είναι πλάνη και γιατί μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά να περιγράψουμε και να εκφράσουμε την άποψή μας έστω και να είναι λαθασμένη και ζητάμε συγγνώμη σε αυτό. Πιστεύω όμως ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή με πολλούς ανθρώπους και αδελφούς που θα φωνάξουμε ώστε να περιγράψουμε με λεπτομέρεια όλες αυτές τις διδασκαλίες. Υπάρχει επίσης <coughs> στη συνέχεια από την θεωρία του Αυγουστίνου, του απόλυτου προορισμού, υπάρχει η άποψη ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννιέται ή ακόμη βαφτίζεται με Πνεύμα ή ακόμη έχει χαρισματική ζωή, δεν μπορεί να πάει στην απώλεια. Ο Θεός τον προστατεύει και τον φυλάει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός πραγματικά αγωνίζεται, αλλά μέσα από τη γραφή βλέπουμε ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, <coughs> το περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό, λέγοντας «Διότι αν εμείς πρώτον αναφέρομαι, διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολύπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της η απεκδοχή η κρίσεως και, και έξαψη πυρός το οποίο μένει να κατατρώει τους εναντίους. Αλλά ακόμη αναφέρεται διότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες σε πουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του, Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, άρα είναι δυνατό να παραπέσουνε. Είναι δυνατόν λοιπόν έπειτα παραπεσόντες να ανακαινιστώσει πάλι εις μετάνοιαν. Ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιόν του Θεού και κατεσχύνοντες. Άρα είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν και χαρισματική ζωή, άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί να χάσουν τη σωτηρία τους γιατί αλλιώς τότε ε, κηρύττουμε ασυδοσία. Βεβαίως ε, οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί και έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και έχουν χαρίσματα ακόμη πολλά και έχουν γευθεί και τις α, δυνάμεις του μέλλοντος αιώνα, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό γιατί ζουν μέσα στην παρουσία του Θεού αλλά δεν το αποκλείουμε όπως λέει η Γραφή και για το Δημά που ήταν συνεργός του Αποστόλου Παύλου και αγαπήσα στον παρόντα κόσμο ε, 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 έφυγε και πήγε στην Θεσσαλονίκη αλλά και άλλοι ο Αλέξανδρος ο, ο Χαλκέφς και άλλοι αδελφοί τη πρώτη αποστολική Εκκλησία που αναφέρονται μέσα στη γραφή, παρόλα ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Στο τέλο, αποστάτησαν. Τέλο, υπάρχει τέλο για μα. Μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλέ ακόμη και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ακόμη. Είναι αυτέ που έχουν πέσει στην αντίληψή μα. Υπάρχει η διδασκαλία που αρνείται την τριαδικότητα του Θεού. Αρνείται αυτό που λέει στην. Επιστολή του οστόλος Ιωάννης, ότι τρει είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα και ότι οι τρει είναι ένα. Πάλι αυτή η αίρεση έχει ξεκινήσει από την αρχαία εκκλησία, λεγόμενοι πατροπασχίτες, όπου ισχυρίζονται ότι στον Σταυρό ε, πέθανε ε, ο Πατέρας. Γιατί ε, ισχυρίζονται ότι όσοι υποστηρίζουν την τριαδικότητα είναι πολυθεϊστές, ενώ αυτοί είναι μονοθεϊστές. Βέβαια αρνούνται ε, το εδάφιο που λέει τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν εφίστη τον ιόν αυτού το μονογενή, τον ιόν αυτού το μονογενή και τον απέστειλε στο σταυρό, ώστε πάσο πιστεύουν σε αυτό να έχει ζωή νεόνιον. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι αιρέσεις, οι διδασκαλίες που εμείς έχουμε γνωρίσει, έχουν έρθει στη γνώση μας. Yeah. Ε, δεν προσπαθήσαμε και δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε ε, ότι είναι αιρέσεις απολίες, δηλαδή γραφικά να αποδείξουμε και να φανερώσουμε την πλάνη. Την, περιγράψαμε απλώς μέσα στις ερωτήσεις των φίλων ακροατών που μας έστειλαν με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αναφερθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και θα παρευρίσκονται και άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα από εμά και προσωπικά από μένα. Διαφόρων δογμάτων. Θα δούμε. Όμως πριν τελειώσουμε πρέπει να αναφερθούμε πώς συμπεριφερόμεθα εμείς οι χριστιανοί σε αυτές τις άλλες και πώς στεκόμαστε. στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτο, αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο και στο δέκα εδάφιο. Ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρετού. Εξεύρων ότι διεφθάρει ότι ούτω και αμαρτάνει. Ακούτε, και αμαρτάνει, όχι αμάρτησε, αμαρτάνει, κηρύσσοντα αυτή την αίρεση, ον αυτοκατάκριτος. Κατακρίνεται μόνο του, αμαρτάνοντα, καθώ διεφθάρει κηρύττοντας, πιστεύοντας ε, κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει αίρεση. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους με τα μία και δευτέρα νοθεσία να παρετούμεθα γιατί είναι διεφθαρμένοι το νου. Όμως υπάρχουν και οι ετεροδιδασκαλίες που αναφέρονται στο Λόγο του Θεού ε, που είναι η ποιότερης μορφής πλάνη θα λέγαμε, δεν οδηγεί δηλαδή σε απώλεια αλλά οδηγεί, σε το διαβάζω από μέσα, εάν τη ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί την υγιένουσα διδασκαλία του Κυρίου, η μόνη σου Χριστού και τη διδασκαλία την κατεψέβιαν είναι τετυφωμένος, δεν εξεύρει ουδέν, νοσή περί και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχονται φθόνος, έρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάτιες συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων πάλι τονουν, και αποστερημένων της αληθείας νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Από τον τιούτον απομακρύνουν. Για τις έτερο διδασκαλίες, δηλαδή για, κάποιου κάποιους που διδάσκουν και ακολουθούν διαφορετικές δασκαλίες από την υγιένουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβειαν, ο λόγος του Θεού είναι να απομακρυνόμεθα, γιατί θα έρθει ταραχή, θα έρθει φθόνο, έρη, βλασφημίε, ε, μάταιε συνδιαλέξει, εν γέννη. Καλό λοιπόν είναι από αυτού που διδάσκουν αυτά να απομακρυνόμεθα, να απέχουμε. Επίσης υπάρχει άλλη κατηγορία που επίσης λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Θεσσαλονικής και αν τη δεν υπακούει στο λόγο ημών των δια της επιστολής, δεν υπακούει, Τούτον σημειώνεται και μην συναναστρέφεστε με ταυτού για να ειτραπεί. Πριν μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν υπακούνε, δεν διδάσκουν, δεν φέρνουν καινούργιες διδασκαλίες, αλλά δεν υπακούνε, δεν υποτάσσονται στον λόγο του Θεού, τον κατευσέβιαν. Όπω όπως λέει μάλιστα, τον λόγο νημών του Αποστόλου Παύλου, τον διέ της επιστολής, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι ψευδοδιδάσκαλοι, δεν είναι ψευδοπροφήτες, αλλά δεν υπακούνε. Σε αυτού του ανθρώπου, λέει ο λόγο του Θεού, και μα εντέλεται να μην του συναναστρεφόμεθα, αλλά να μην του θεωρούμε ω εχθρού, αλλά να του θετούμε ω αδελφού. Επίση, τέλο, υπάρχει στην επιστολή ε, που λέει στη Φιλιππισίους, διαβάζω τρίτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει στη διδασκαλία εννοεί, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσά ο Θεός. Αν υπάρχει μια διαφωνία σε κάποιες περιπτώσεις και έχουμε διαφορετικό φρόνημα, αλλά δεν στεκόμαστε ούτε να ψευδοδιδασκαλούμε ή να ψευδοπροφητεύουμε, ούτε να δημιουργούμε σκάνδαλα στην Εκκλησία και αιρέσεις και σχίσματα αλλά ούτε και να α, περπατούμε ατάκτος σε αυτούς λοιπόν που μπορεί να έχουμε κάποια διαφορετική άποψη λέει ο Λόγος του Θεού και τούτο θα αποκαλύψει ο Θεός ας μένουμε εκεί που έχουμε μέχρι εκεί που έχουμε φτάσει για να τελειώσω όμως θα πρέπει να αναφερθώ και στα λεγόμενα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού όταν μιλάει για τους Ψευδοπροφήτες ε, αναφέρεται λοιπόν προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών διαβάζω από το Καταμαθαίον Ευαγγέλιο όταν μιλάει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός στο 7ο κεφάλαιο, ζ κεφάλαιο και 15 δάφιο. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών ή την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από καθόν στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάνει καλού καρπού, το δε σαπρών δέντρων κάνει κακού καρπού. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάνει καρπού κακού, ούτε δέντρων σαρπρόν να κάνει καρπού καλού. Παν δέντρων μη κάνουν καρπών καλών εκόπτεται και ει βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτός. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό για να γνωρίσουμε και να βεβαιωθούμε ότι κάποιος είναι ψευδοπροφήτης ή ψευδοδιδάσκαλος, διδάσκει δηλαδή αιρέσεις απολύες, είναι η καρποφορία του. Και αν γυρίσουμε στο εδάφιο που καταρχάς διαβάσαμε, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα, να δούμε ποιο είναι ο καρπός τον οποίον λέει. Διαβάζω λοιπόν ξανά από το δεύτερο κεφάλαιο το πρώτο εδάφιο. Υπήρξαν όμω και ψευδοπροφήτε μεταξύ του λαού, καθώ και μεταξύ σα θέλουν είστε ψευδοδιδάσκαλοι ή την εστέλου συν παρισάξει αιρέσει απολία αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην. Επισύρονται στι εαυτού ταχύ αναπόλυαν. Και πολύ θέλουν να εξακολουθήσει ει τα σα σε αυτών, δια του οποίου η οδό τη απολία θέλει βλαστιμηθεί και εξηγεί. Και δια πλεονεξίαν θέλουν σα εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίο η καταδίκη έκπαλε δεμένη αργή και από όλοι αυτόν δεν ιστάζει. Άρα λοιπόν μιλάει ότι αυτοί που θα ακολουθήσουν τις ψευδοδιδασκαλίες και τις αιρέσεις απολίας, πρώτον θα ακολουθήσουν σε ασέλγειες, σε ανηθικότητα, σε κοσμικό φρόνημα και μέσα από αυτούς η οδός της αληθείας θα βλασφημείται. Το δεύτερο χαρακτηριστικό θα είναι η πλεονεξία θα οδηγηθούν σε πλεονεξία. Δηλαδή διαφύρεται ο νους τους και προχωράνε σε πράγματα που ο Θεός έχει προσδιορίσει ώστε να γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα τους και συγκεκριμένα από τον καρπό τους. Ο καρπός τους λοιπόν θα είναι ασέλγιες που σημαίνει ανηθικότητα, κοσμικό φρόνημα και πλεονεξία που σημαίνει η πλεονεξία είναι η δολολατρία, λέει ο λόγο του Θεού. Η είναι θέλω, θέλω, θέλω χρήματα, δώσ' μου, δώσ' μου και πάλι δώσ' μου χρήματα. Και τα χρήματα αυτά τις περισσότερες φορές δεν είναι χρησιμοποιούμενα κατά τον καλύτερο τρόπο. Ακόμη θα ήθελα να προσθέσω την περιγραφή που δίνει ο Λόγος του Θεού για αυτούς οι οποίοι κατακρατούν εν αδικία την αλήθεια η οποία πραγματικά είναι η χειρότερη ε, κατηγορία ανθρώπων όπου γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία προφητεύουν ή κηρύττουν, δεν είναι αληθινά, αλλά χάριν συμφέροντος προσωπικού συνεχίζουν να εμένουν σε αυτές τις θέσεις. Διαβάζω λοιπόν από απ το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους διότι η ευγή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ή την εσκατακρατούση <coughs> την αλήθεια είναι αδικία επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός από κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων αλλά και η παντοτινή αυτοδύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσατε στον Θεό, δεν εδόξασαν Θεόν, ούτε ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία και λέγοντα ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξα το του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος, φθαρτού ανθρώπου και πετινών και τετραπόδων και αρπετών. Και εδώ τώρα έχει τη τιμωρία του Θεού. Γιατί αυτοί ενώ γνωρίσαν τον Θεό, δεν τον εδόξαν στον Θεό, αλλά άλλαξαν τη δόξα του από άφθαρτο Θεό σε ομοίωμα εικόνο. Δια τούτο, λέει η γραφή, και παρέδωκε να ο Θεό, δια, την επιθυμ... δια των επιθυμιών των καρτιών αυτών, ει ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών οι οποίοι μετήλαξαν, ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά το κτήσατα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Γι' αυτό το λόγο παρέδωκε αυτού ο Θεός ισπάθεια πάθεια τιμίας. Διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άντρες αφήσαντες την φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμυστίαν της πλάνης αυτών. Καθώς απεδοκίμασαν ακόμη και το να έχω συνεπίγνωση του Θεού. Γι' αυτό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις νουν ώστε να πράτωσει τα μη πρέποντα και λοιπά. Εδώ μιλάει λοιπόν για μια ιδιαίτερη θα τολμούσα να πω τη χειρότερη κατηγορία χριστιανών οι οποίοι αν και γνώρισαν την αλήθεια αν και ενόησαν την παρουσία του Θεού και τη δόξα του Θεού μετήλαξαν αυτήν μετήλαξαν τον άφθαρ των Θεών ισομοίωμα εικόνος και κήρυταν τα μη πρέποντα όπως λέει ο Λόγος του Θεού, κατακρατώντας την αλήθεια εν αδικία. Γι' αυτό σε αυτούς ο Θεός είναι πάρα πολύ αυστηρός, λέει η Γραφή, να αυτούς ο Θεός η σπάθεια τιμίας, φοβερό, ώστε αφήσαντες την φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη, άρσενες εις άρσενας και απαλαμβάνοντες εις αυτούς την, πρέποντα, την πρέπουσαν αντιμυστίαν της, της, πλάνης αυτών. Ο Θεός λοιπόν αυτούς τους παρέδω και τους παραδίδει η πάθη ατιμίας. Ο Θεός να μας φιλάει αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χριστιανισμός είναι κατακαιρματισμένος, σε χιλιάδες θα έλεγα δόγματα παρόλο που το Ευαγγέλιο είναι ένα. Όμως πιστεύω με βάση το Λόγο του Θεού ότι το Ευαγγέλιο τούτο τις έσχατες ημέρες θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον κόσμο και στραθάρει το τέλος. Τελικά θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο προ όλε τις κατευθύνσεις αλλά εν πνεύματη και αληθεία ακριβώς έτσι όπως το κήρυξε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δημιουργώντα κατά αυτόν τον τρόπο ο Θεός, τη δεύτερη Αποστολική Εκκλησία, την τελευταία Αποστολική Εκκλησία που θα είναι Αγία, έτοξος ε, να το διαβάσω και μάλιστα από μέσα, είναι στην Επιστολή προς Εφεσίους, είναι πάρα πολύ ωραία περιγραφή, λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, Η εκκλησία θα είναι αγία, αμόμητος, ένδοξος, μη έχουσα κυλίδα ή ρητίδα, η τίτων τιούτων. Τι αναπαραστήσει δια λοιπόν διαβάζω ακριβώς, αυτήν ή σε αυτόν ο Χριστός, ένδοξον εκκλησία, μη έχουσα κυλίδα ή ρητίδα, η τίτων τιούτων, αλλά διότι να είναι αγία και άμωμος. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι τις έσχατες ημέρες ο Θεός θα, χρησι... θα δημιουργήσει δια του Ιησού Χριστού μία εκκλησία επιστηριζομένη σε Αυτόν την οποία και θα έρθει να παραλάβει. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημερινή μέρα. Η ώρα μας πέρασε με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη φορά ε, πάλι με... να... να σχολιάσουμε μαζί, να μαθητεύσουμε μαζί μέσα από το Λόγο του Θεού ε, όλα τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν εσάς και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναφέρετε στις οθόνες σας. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.